παραμείνουμε σε τοπικό επίπεδο. Θα παραμείνουμε στην Α1Ε. Αύριο το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Ηρόδοτο και τον ΟΑΟΤ. Δύο ομάδες οι οποίες ισοβαθμούν αυτή τη στιγμή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 36 βαθμούς. Η ομάδα της Αλικαρνασσού ιτήθηκε την περασμένη αγωνιστική από την Μινωική. Εμείς, έστω και από μία οθόνη, να το θέσουμε έτσι, έχουμε τον αρχηγό και ποδοσφαιριστή του ΟΑΟΤ, τον Νίκο Κουρουθιανάκη, έστω και κοντά μας, να το θέσουμε έτσι, με τον οποίο θα πούμε τόσο για το παιχνίδι το αυριανό, όσο και γενικά για την ΕΠΣΗ. Νίκο, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει, δεν έχουμε τέλει να μας ακούει. Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Σε μεγάλο ντέρμπι, Νίκο, για εσάς αύριο. Ντέρμπι κορυφής και τώρα οι δυο σας, όπως λέω εγώ συγκεκριμένα, από χτες. Ισοβαθμείτε στην κορυφή με την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού. Θέλω έτσι λίγο να μου πεις τι κλίμα επικρατεί στις τάξεις της ομάδας, ως και αρχηγός βέβαια, για την αυριανή αναμέτρηση στη Νέα Αλικαρνασσό. Εντάξει, σίγουρα. Παίζουμε κόντρα σε μια ιστορική ομάδα, καλή ομάδα. Το κλίμα μας είναι από την αρχή της χρονιάς εξαιρετικό και στο κομμάτι το διοικητικό και στο προπονητικό, αλλά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Περιμένουμε με ανυπομονησία το παιχνίδι. Θέλουμε να πάμε, να τα δώσουμε όλα, να παίξουμε για την νίκη όπως εξάλλου κάνουμε και σε κάθε παιχνίδι. Ευελπιστούμε να πάμε καλά. Από εκεί και πέρα, ας κερδίσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Νίκο, ξεκινώντας το πρωτάθλημα, η ομάδα σου, η ομάδα της Μεσαράς, ταλαιπωρήθηκε σχετικά με το Μητρό. Πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που δεν αγωνιζόταν, δικαιώθηκε εν τέλει. Πώς διαχειριστήκατε όλη αυτή την κατάσταση και με παίκτες οι οποίοι, εντάξει, είχαν και το μέλλον τους, το τι θα συμβεί, πώς διαχειριστήκατε μέχρι και να δικαιωθείτε? Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικότερα στο τελευταίο 20ήμερο, όταν είχαν ήδη ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα. Γιατί την αρχή όλοι οι ποδοσφαιριστές λέγαμε μεταξύ μας, εντάξει, θα παίξουμε, θα περάσει, θα μπούμε. Από ένα σημείο όμως και μετά που άρχισε το πρωτάθλημα και η ομάδα μας δεν αγωνιζόταν, τα παιδιά, παρόλο που είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες όλοι, άρχισαν να ανησυχούν, γιατί παίρνουν το χαρτζηλίκι τους, έχουν πολλά παιδιά που είναι και νεαρά, έχουν μέλλον. Εμείς και εγώ σαν αρχηγός της ομάδας και ο προπονητής μας, ο κύριος Νίκος, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, κάναμε τα αδύνατα δυνατά ούτως ώστε τα παιδιά να μην είναι δυσαρεστημένα. Προσπαθούσαμε να κάνουμε συνεχώς ευχάριστο το κλίμα. Κάποια στιγμή στο τέλος λέμε, αυτή η εβδομάδα, αν δεν τα καταφέρουμε και αυτή τη εβδομάδα, ενώ ήμασταν σε επαφή με τον δικηγόρο, αν δεν τα καταφέρουμε και αυτή τη εβδομάδα, είστε ελεύθεροι να φύγετε όλοι. Εμείς είχαμε τη σιγουριά, γιατί οι άνθρωποι είχαν τρέξει πάρα πολύ. Έφαγαν και πολύ χρήμα και πολύ κόπο και πολύ τρέξιμο και τα καταφέραμε. Πιστεύατε όταν επιστρέψατε, όταν δικαιωθήκατε, ότι θα έχετε φτάσει τώρα, δηλαδή είναι η 14η αγωνιστική, να πούμε για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, τελευταία πριν το τέλος του 2023. Πιστεύατε σαν ομάδα ότι στην επιστροφή σας, καταρχάς παραμείνατε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα αίτητη, τόσο εσείς όσο και ο Ηρόδοτος, να μην αμφισβητήσουμε για την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού. Πιστεύατε ότι θα φτάσετε αυτή τη στιγμή για να πάτε στην πρώτη θέση και να αυξήσετε τη διαφορά σας από τον Ηρόδοτο? Πιστεύαμε, τη βλέπαμε την ομάδα και καθημερινώς που δουλεύαμε στην προπόνηση και για τα παιδιά που ήρθαν και ο προπονητής που ήρθε, ο οποίος είναι πάρα πολύ εξελίξιμος, ότι κάτι καλό χτίζεται, κάτι καλό γίνεται. Σίγουρα ξέραμε ότι θα πρωταγωνιστήσουμε. Είχαμε ως στόχο να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και γιατί όχι το πρωτάθλημα. Όταν σιγά σιγά παίξαμε και κάποια φιλικά με κάποιες ομάδες παραπάνω κατηγορίες και είδαμε ότι η δυναμική μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, τότε βάλαμε και ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί και η ομάδα του Ηρωδότου έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, βαριά φανέλα, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο. Θα πάει, πιστεύω, μέχρι τέλος.
Είπες τώρα ότι ήταν στόχος σας εξ αρχής το να πάρετε το πρωτάθλημα. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι είχατε αγωνιστεί και στην Τρίτη Εθνική, είχατε πάρει και την άνοδο μέσα των Μπαράζ. Φέτος πιστεύετε σε μια δεύτερη φορά στο να κατακτήσετε και να βρεθείτε και να τα καταφέρετε, υπάρχει αυτή η πίστη στην ομάδα και στα παιδιά? Υπάρχει μεγάλη πίστη, γιατί τα παιδιά έχουν μεγάλο κίνητρο, οι πιο πολλοί είναι νεαροί. Ο προπονητής έχει υψηλές φιλοδοξίες. Το συμβούλιο πάντα ήταν φερέγγιο. Φέτος ένα παραπάνω έχουν προσθεθεί και άλλα μέλη, τα οποία είναι πολύ ισχυρά. Και θεωρώ ότι αν καταφέρουμε και κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, ένας δύσκολος στόχος, γιατί ξαναλέω ότι είναι και η ομάδα του Ηροδότου, θεωρώ ότι η ομάδα μας θα τα καταφέρει να ανέβει κατηγορία, που είναι και ο στόχος μας. Μιας και αναφέρθηκες, θέλω έτσι και ένα μικρό σχόλιο και για τον Ηροδότο, ο οποίος ήταν στην Super League 2, κάποιες καταστάσεις τον φέρανε στην Α1Ε μέχρι και τώρα που σίγουρα και είμαι σίγουρη παρακολουθείτε όλοι σας και εσύ ο ίδιος την πορεία, ενδεχομένως βλέπετε κάποια από τα παιχνίδια. Πώς αξιολογείς την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού, τη θεωρείς πολύ ισχυρό αντίπαλο σε όλη τη διάρκεια μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος? Ναι, είναι ισχυρός αντίπαλος, διότι έχει πάρα πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές σε συνδυασμό με κάποιους ταλαντούχους που έχουν μέλλον. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχουν και κανένα θέμα στο οικονομικό κομμάτι, έχουν ένα καλό προπονητή. Πιστεύω ότι κάνει καλό και σε αυτούς που το τυμπάκι κατέβηκε στο πρωτάθλημα, αλλά και σε εμάς που θα έχουμε ένα τόσο ισχυρό αντίπαλο απέναντί μας, γιατί έχουμε κίνητρο κάθε Κυριακή να κερδίζουμε, κάθε προπόνηση να δουλεύουμε περισσότερο και δεν εφησυχαζόμαστε ούτε εμείς ούτε ο Ηροδότος. Θέλω και ένα σχόλιο γενικά που έχουμε δει στην Α1Ε, πέρα από εσάς και από τον Ηρόδοτο, βλέπουμε και τον Ρωμανό, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα και με τα παιχνίδια? Εντάξει, θα μου πεις έχουν γίνει μόνο 13 αγωνιστικές. Θεωρείς ότι είναι αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες εποχές ή θεωρείς ότι είναι κυρίως στην ίδια κλίμακα με άλλα χρόνια? Σίγουρα, ο Ρωμανός, να πούμε πρώτα για τον Ρωμανό, είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο έχει την ταυτότητά της, κάθε χρόνο είναι ψηλά, πρωταγωνιστή. Εγώ πραγματικά χαίρομαι να υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Έχουν το πλάνο τους, έχουν και αυτοί ένα καλό προπονητή, έμπειρους παίχτες. Από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα, αν εξαιρέσεις 5-6 ομάδες, από εκεί και κάτω θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθούν λίγο περισσότερο, χωρίς να θέλουν να επιθυμίσουν την ομάδα φυσικά, για να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικές οι ομάδες, ούτως ώστε να μην ξεφεύγουν τα σκορ, να υπάρχει ανταγωνισμό σε όλα τα παιχνίδια και να γίνεται ακόμα περισσότερο το πρωτάθλημα. Πριν ξεκινήσουμε, ανέφερα για την κλήρωση της ΕΠΣ, την οποία είμαι σίγουρα ότι έχετε παρακολουθήσει, ήδη έχετε μάθει τον αντίπαλό σας για την τρίτη φάση. Είναι ο Ρούβας. Δεύτερος στόχος της ομάδας του Τυμπακίου είναι και το κύπελο της ΕΠΣ. Έχετε το παιχνίδι με το Ρούβα. Θέλω και ένα σχόλιο για το παιχνίδι με το Ρούβα, αλλά και για το αν είναι στόχος και για εσάς το κύπελο. Σίγουρα είναι στόχος, γιατί το Τυμπάκι έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, έχει γνωρίσει επιτυχίες. Ποτέ όμως δεν έχει κατακτήσει το κύπελο. Και είναι ένας μεγάλος στόχος και για την ομάδα του Τυμπάκιου αυτό. Μήπως καταφέρουμε και αποκτήσουμε φέτος το πρώτο κύπελο. Από εκεί και πέρα παίζουμε μια ομάδα η οποία έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρσι, είναι ισχυρή, έχει μια δυναμική, είναι από τις καλές ομάδες του αλφατοπικού και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί παρόλο που παίζουμε στην έδρα μας, ώστε να καταφέρουμε να... Ναι, κόπηκε. Ναι, λέω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο Ρούβας είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα για τα δεδομένα του τοπικού, έχουν κάνει μεταγραφές. Και για να περάσουμε στην επόμενη φάση θα πρέπει να δούμε το παιχνίδι με απόλυτη σοβαρότητα, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε όλα τα μάτσα. Ποιον βλέπεις για το κύπελο, πιστεύεις, πέρα από τη δικιά σου την ομάδα, εντάξει, θα μου πεις είναι η φάση ακόμα πολύ νωρίς, τρίτη φάση, ποιον μπορεί να θεωρήσεις φαβορή, πέρα από να φανταστώ θα μου απαντήσεις σε ΠΟΑ και Αλμυρό, που είναι ομάδες της τρίτης εθνικής. Εντάξει, είναι ο ΠΟΑ με τον Αλμυρό σίγουρα και μεγάλες πιθανότητες έχουμε και εμείς με τον Ηρόδοτο, διότι διαθέτουμε και δύο ομάδες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι για γάμα εθνική, είναι δηλαδή για παραπάνω κατηγορίες και θεωρώ ότι έχουμε και εμείς το μερίδιο που μας αναλογεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποια έκπληξη. Και να ίσως και ο Κουλσόνας και ο ΠΑΟΚ. Έχουμε και τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον ΠΟΑ. Πέρυσι, Νίκο, όπως είπαμε, είχατε αγωνιστεί στην τρίτη εθνική. Περάσατε από αυτή την κατηγορία σαν πρώτη φορά σίγουρα και θα το ξαναπώ, παρακολουθείς και πρωτάθλημα τρίτης εθνικής. Θέλω να μου πεις λίγο πώς σου φαίνεται μέχρι και τώρα, γιατί υπάρχουν και 4 όμιλοι, περισσότερες ομάδες, ομάδες Αθήνας, ομάδες φαβορί. Πώς σου φαίνεται το πρωτάθλημα, αλλά και ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα φαβορί? Θα σε ρωτήσω όμως και για την κορυφή, αλλά και για το να βρεθούν λίγο στη ζώνη υποβιβασμού και να κινδυνέψουν. Εντάξει, θεωρώ ότι φέτος έχει πιο ιστορικές ομάδες σε σχέση με πέρσι. Και πέρσι είχε το Φουστήρα, είχε τον Εθνικό. Φέτος έχει Προοδευτική, έχει Απόλλων Σμήνης, έχει Πανιόνιο. Όμως θεωρώ ότι και πέρσι ήταν πάρα πολύ δυνατό το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί πέρσι για το πρωτάθλημα. Όπως είδαμε, το πήρε ο Γιούχτας, που δεν το περίμενε κάποιος στην αρχή του πρωταθλήματος, ήταν άλλα τα φαβορί. Φέτος ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Πανιόνιος, που για μένα είναι ένα σκαλοπάτι σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Από τις ομάδες της Κρήτης, θεωρώ ότι σε πιο δύσκολο μονοπάτι είναι ο Ερμής Ζωνιανών. Από εκεί και πέρα μ' αρέσει και ο Αλμυρός πάρα πολύ και ο ΠΟΑ έχει δείξει ότι έχει μια πολύ, πολύ δυνατή ομάδα. Για την Επισκοπή δεν έχω τόσο άποψη. Επίσης, μ' αρέσει ο ΑΟΑΝ. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες δεν θα έχουν πρόβλημα στο κομμάτι της σωτηρίας. Εκτός του Ερμή, που ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, και κλείνοντας, και να σε αφήσουμε κιόλας να ξεκουραστείς, έχετε αύριο και το μεγάλο ντέρμπι της κορυφής. Κλείνοντας, θέλω να μας πεις, εκτός από το να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να το απολαύσει και ο κόσμος, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα τραβήξει τα βλέμματα. Αν και παίζει και ένα δεύτερο ντέρμπι εκείνη τη στιγμή ανάμεσα και στον ΠΟΑ και στον Αλμυρό, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος ο οποίος σας αγαπάει θα βρεθεί. Θα μπορούσα να τολμήσω να σου πω μια πρόβλεψη, ρε παιδί μου, για αυτό το παιχνίδι. Θα μου απαντήσει, ας κερδίσει ο καλύτερος. Πρόβλεψη. Παίζουν δύο καλές ομάδες. Σίγουρα θα είναι ο πιο τυχερός στις πιο κέρυες φάσεις του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, γιατί και τα τρία αποτελέσματα είναι πιθανά. Είναι ένα ντέρμπι, είναι δύο ομάδες πάρα πάρα πολύ καλές. Σίγουρα θέλω να κερδίσει η ομάδα μου. Πάμε για να κερδίσουμε. Όχι και πέρα είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορώ να έχω σαφή άποψη ποιος έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ισορροπημένα τα πράγματα γενικότερα, σε πολλά κομμάτια. Ωραία. Όποιος είναι πιο τυχερός. Ποιος είναι ο πιο τυχερός. Λοιπόν, Νίκο, εμείς να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε και σε ένα και στην ομάδα της του Ηροδότου καλή επιτυχία, να γίνει ένας πολύ ωραίος αγώνας και όπως είπες και εσύ, ας κερδίσει ο καλύτερος, ας πάρει τη νίκη εκείνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.